Βρισκόμαστε στο Τρούμσε, σε έναν από τους βορειότερους νομούς της Νορβηγίας, όπου και εντάσσεται στον Αρκτικό κύκλο. Μια πολύ τουριστική περιοχή με περίπου 80.000 μόνιμους κατοίκους. Ψαράκια! Είναι η μεγαλύτερη αστική περιοχή της βόρειας Νορβηγίας και η τρίτη μεγαλύτερη βόρεια του Αρκτικού κύκλου σε όλο τον κόσμο. Εμείς θα εγκατασταθούμε για τις επόμενες μέρες στο νησί Τρούμσε και με εφετηρία αυτό θα κυνηγήσουμε πανέμορφα τοπία και θα κάνουμε ωραίες δραστηριότητες. Στο Τρόμσο. Πήγαμε στο ξενοδοχείο, πήγαμε σε μαγαζί, φάγαμε μπέργκερ. Πάντα εδώ είναι πανάκριβα. Παντού χιόνια, όπως βλέπετε. Η πρώτη μέρα κύλησε ήσυχα. Με το που έφτασα ξενοδοχείο, έπεσα για ύπνο, διότι είχα ταλαιπωρηθεί από το πολύ ωραίο ταξίδι. Τη δεύτερη μέρα ξύπνησα και επισκέφθηκα το Πολάρια. Ένα μικρό ενιδρίο, χωρίς πολύ ενδιαφέρον παρά μόνο όταν έδωσαν σόου με τις φώκες. Επόμενος προορισμός, Ταλιφερίκ. Καθώς διέσχιζα τη γέφυρα, ήμουν σχεδόν σίγουρος πως ήταν κλειστό λόγω δυνατού ανέμου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τελεφερίκο, όπως βλέπετε. Ναι, ακριβώς εκεί πάνω πρέπει να πάμε. Τελικά έφτασα και ήταν όντως κλειστό. Ωστόσο, αυτό δεν με αποθάρρυνε και ξεκίνησα να ανεβαίνω το λόφο με τα πόδια. Είναι αρκετά δύσκολο, η κλίση είναι μεγάλη. Τα παπούσια μου κλειστράνε μόλις έπεσα εδώ, το είδατε. Για πολύ λίγο δεν φτάσαμε στο Τελεφερίκ. Να συνεχίσουμε. Εδώ. Και οι Γερμανοί. Εννοείται πως κάναμε και την τζιμπλήθρα μας. Say hello. Επιστρέφουμε στο Τρόμσο, αφήνουμε πίσω την εκκλησία. Όταν πήγαινε ήταν κλειστή λόγω κηδείας. Τώρα που γυρνάω είναι ανοιχτά, επιτρέπεται να μπεις, αλλά και 7 ευρώ είσαι εδώ. Μαντεύτε, πήγα να μπω στα κρυφά, αλλά με σταματήσανε. Το βραδάκι είχα κλείσει λεωφορείο με ειδική ομάδα που θα μας πήγαινε σύνορα Σουηδίας και Φιλανδίας μακριά από τη φωτορύπανση ώστε να παρακολουθήσουμε το βόρειο Σέλλας. Λοιπόν, φτάσαμε με συνάδελφο για τσισάκια και παγάκι. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, είμαστε πολύ εξαιρετικοί στο βόρειο Σέλλας. Συνεχίζουμε δυναμικά. Τελικά, με το που φτάσαμε, ο ουρανός συνέφιασε. Ανάψαμε φωτιά και εξοπλισμένοι με υπομονή περιμέναμε με το βλέμμα ψηλά. Θα κάνεις το πίνι. Μόλις ξυπνήσαμε, έπειτα από μια κουραστική και τρομερή μέρα. Χθες είδαμε το Βόρειο Σέλλας. Τα καταφέραμε. Φτάσαμε από τις 7 η ώρα στο σημείο μακριά από την πολυσύνορα Φιλανδία με Σουηδία. Περιμέναμε όλοι, περιμέναμε. Δεν εμφανιζόταν τίποτα. Είχαμε και λίγες πιθανότητες επειδή ο καιρός ήταν πολύ κακός. Έπειτα από λίγο, κάτσαμε γύρω-γύρω όλοι, σε ένα κυκλό και στη μέση η φωτιά. Μας κέρασαν τσαγάκι, κέικ, ένα ατομικό κέικ για τον καθένα, το κατέβασα όλο εγώ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εκεί πέρα πως ήμασταν και είχαμε πάρει την απόφαση ότι δεν θα το δούμε. Ξαφνικά ακούμε. Σηκωθείτε, σηκωθείτε! Τώρα είναι πόπο και κοιτάμε ψηλά. Παντού. Γινόταν χαμός. Φωτογραφίες. Και βέβαια θα τις βάλω στο τέλος του βίντεο. Μην περιμένετε να τις δείτε από τώρα. Στο τέλος για να είναι και το κλείσιμο καλό. Αφού βλογκάραμε από το κρεβάτι με την πρωινή ωραία φωνούλα, πήρα λεωφορείο και επισκέφτηκα τη φίλη Σάμι όπου έχουν μια τεράστια φάρμα με τα ράντους. We'll be right back.
Για να είμαι ειλικρινής, αλλιώς τους περίμενα. Και αλλιώς μου βγήκαν. Τους ταΐσαμε. Τους χαϊδέψαμε. Κάναμε την πρακτική μας. Πιο ψηλά. Και τέλος, η οικογένεια που μας φιλοξένησε μας ετοίμασε να φάμε τα ραμδόσουπα. Στη γεύση δεν απέχει καθόλου από το δικό μας χοιρινό. Αφού φάγαμε, μας τραγούδησαν και τα δικά τους παραδοσιακά τραγούδια. Πάρτε μια ιδέα. Αφήνουμε πίσω μας την Καλύβα και τους Σάμι, την οικογένεια Σάμι, που αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο και σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Μας εξιστόρισαν τη ζωή τους στα αγγλικά. Συμφώνησα σε όλα, δεν κατάλαβα Χριστό. Το μεσημεράκι είχε ξεκούραση και το πρόγραμμα συνεχίστηκε με μπυρίτσα σε pub με ζωντανή μουσική. Τα μεσάνυχτα με έπιασε η διάθεση για περατζάδα και εξερεύνηση και έφτασα μέχρι και την παγωμένη λίμνη. Λοιπόν, αφήσαμε πίσω την pub, έχουμε πάρει τον δρόμο προς τη λίμνη, ρίχνει χιόνι, μπορεί να την πατήσω με αυτό που κάνω τώρα και να γυρίσω πίσω παπί, αν γυρίσω και δεν σπάσει η λίμνη και φτιάξω μέσα. Έχουμε φτάσει στη λίμνη, αλλά δεν φαίνεται, επειδή χιόνισε πριν λίγο, καλή μέρα χιονίζει, με έχει καλύψει με χιόνι και ψιλοφοβάμαι να προχωρήσω, επειδή δεν βλέπω που πατάω, το χιόνι είναι ακόμα αφράτο και το πόδι μου ήδη έχει βουλιάξει αρκετές φορές μέχρι το γόνατο και είναι λίγο ρυψοκίνδυνο. Το προχωράμε με μεγάλη επιφύλαξη, αν και το χιόνι σταμάτησε από τότε που ξεκίνησα και περιμένω να καθαρίσει ο ουρανός μπας και δούμε ξανά το Σέλλας. Επομένως θα κάτσουμε εδώ πέρα λίγο, κάνουμε υπομονή. Και η φωτεινότητα κανονικά δεν είναι τόσο χαμηλή όπως φαίνεται στην κάμερα, είναι λες και είναι μέρα εδώ πέρα. Λόγω του λευκού φωτίζει όλο ο τόπος εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχει ένα παγκάκι, θα πάω να ράξω εκεί πέρα τώρα. Ναι, εκεί πέρα θα κατασκηνώσω. Γι' αυτό το επόμενο πρωί ξαναπήγαμε παρέα και ακολούθησα τακτική «Πας πρώτος και ακολουθώ». Άντε, καλή επιτυχία. Πήγαμε. Όταν τελείωσε η βόλτα με τα snowmobile, μας έκαναν το τραπέζι, σερβίροντας μας φαγητό και ζεστή σοκολάτα. Η πέμπτη μέρα ξεκίνησε ήρεμα και χαλαρά, με βολτούλες στις πλατείες. Πάμε για χάσκι. Πάνω από 200 χάσκι που τα φροντίζει μια οικογένεια. Ήρθαμε κατάλληλα και βγήκαμε να παίξουμε μαζί τους.
φιλήσεις. Οπ, κίτρις. Οπ, οπ. Έχεις φυλακητές. Τι ζηλεύεις. Ζηλεύεις, παιδί, εγώ θέλω. Αυτό είναι παλάτι. Γελάτε, γελάτε. Οπα, ποιος είναι εδώ ο σουβλατζής? Το ψάρι στα χείλη. Αφού τελείωσε το παιχνίδι, μας ετοίμασαν να φάμε για να κοιμηθούμε σε τεράστιες ομαδικές σκηνές με φωτιά και ζεστούς υπνόσακους. Επισκεφτήκαμε και τη φάρμα με τα χάσκι. Σουλοπογοητεύτηκα διότι τα περίμενα ήταν έτσι μαλλιαρά, χλουδωτά, με τα ωραία μάτια. Αλλά τελικά ήταν σαν κανονικά σκυλιά, απλά είναι άλλη ράτσα. Εντάξει, ήταν παιχνιδιάρικα, ανεβαίνανε πάνω σου, σε γλύφανε. Δεμένα ήταν εννοείται όλα. Πάνω από 200 χάσκι δεν είχε με ποιο να πρώτο παίξει. Ωραία ήτανε. Τώρα αύριο το πρωί θα σκοθούμε για να κάτσουμε και στο έλθιο και να μας τραβήξουν να μας πάνε βολτούλα. Για να δούμε. Το πρωί σηκωθήκαμε, βάλαμε τις ζεστές στολές μας και ετοιμαστήκαμε για το dog sledding. Δυστυχώς μας έκατσε άθλια μέρα, διότι έρχεται κανονική βροχή και πέρα από το ότι γίναμε μουσχεμά, πεθάναμε και στο κρύο. Ωστόσο, κάναμε μια πολύ ωραία διαδρομή με κοινή αφετηρία και τερματισμό. Σήμερα είναι τελευταία μέρα, τελευταία βραδιά, γι' αυτό πάμε να ετοιμαστούμε να χτυπήσουμε ένα μπέργκερ. Έβδομη μέρα και είμαι έτοιμος για επιστροφή. Από Τρούμσε πετάξαμε Όσλο και από κι άλλη μια στάση στο Λονδίνο με τελικό προορισμό την Αθήνα.
Εντυπώσεις λοιπόν. Ένα ταξίδι που το προτείνω ανεπιφύλακτα στον καθένα σας. Είναι μια ακριβή χώρα, εμένα έτσι μου φάνηκε τουλάχιστον, και όσον αφορά το θέμα του φαγητού, για καλή μου τύχη, στα τοπικά σούπερ μάρκετ είχαν χύμα φαγητό και με 5 ευρώ έτρωγα μεσημέρι και βράδυ. Συνιστώ να κάνετε το ίδιο. Μια χώρα με πανέμορφη φυσική ομορφιά που σαφώς η μία εβδομάδα δεν είναι αρκετή. Η ιδανική περίοδος για να το επισκεφτείτε είναι από αρχές Οκτωβρίου έως και τέλη Μαρτίου, διότι τότε είναι έντονη και ορατή η δραστηριότητα του Βόρειου Σέλαος. Αυτό ήτανε, έχουμε φτάσει η Ελλάδα, 4 ώρα τα ξημερώματα. Ξέρω πως σας προσέθηκα στο τέλος του βίντεο ότι θα δούμε το Βόρειο Σέλαος, αλλά ήρθε η ώρα της αλήθειας, ήρθε η ώρα της αποκάλυψης. Το Βόρειο Σέλαος δεν το είδαμε. Το ταξίδι ήταν μια μεγάλη αποτυχία, αλλά δεν πειράζει. Είναι ευκαιρία για να το ξαναβάλουμε το ταξίδι στο μέλλον, να δούμε και άλλα πράγματα και μαζί το Βόρειο Σέλαος, αν είμαστε τυχεροί. Τα φιλιά μου.